Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Φόλεγανδρος Παραλλήλου είναι στην παρέα σας απόψε με την Μαρίνα και τη Φωτεινή Καριστινέου. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Να ευχηθούμε και στις ειρήνες επειδή γιορτάζουν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Η απόψινή εκπομπή, νομίζω ότι θα είναι, Μαρίνα, μια εκπομπή, έτσι όπως το σκέφτηκα εγώ, συμπληρώσεων, για να θεραπεύσουμε παραλήψεις από την προηγούμενη. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με τις ευχές. Να πούμε ότι είναι η πρώτη εκπομπή του Μάη, ενός Μάη που πιο πολύ με φθινόπωρο μοιάζει. Ναι, αυτό σκεφτόμαστε, και... πρέπει να σας πούμε καλό φθινόπωρο, γιατί εμείς είχαμε με βροχή στο στούντιο. Είναι τα καμώματα, τα τρίπια του καιρού που βέβαια για το νησάκι μας η βροχή αυτή ήταν ευεργετική, έβρεξε αυτά από χτες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί από ό,τι έμαθα. Ευεργετική βροχή, αλλιώς θα είχαν μεγάλο πρόβλημα και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, όλοι όσοι ασχολούνται με τη γη. Και να βρέξει πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα δωράκι. Ωραία. Οπότε, ούτε κακό να μην γίνει καλού. Μπορεί να μην μας αρέσει, γιατί ακόμη δεν μπορούμε να ξεχυθούμε άντρε στις παραλίες ούτε στις εξοχές, αλλά δεν κακό, η βροχή χρειάζεται. Να ξεχυθούμε έτσι, ναι, σε ένα αρκαδικό τοπίο, έτσι, και να... Να σου πω κάτι, έτσι όπως έγινε ο καιρός, νομίζω ότι κάθε σταγόνα βροχής είναι ευεργετική. Αρκεί να αξιοποιείται. Και να είναι ποτιστική. Και να έχει, ας πούμε... Και να μην κάνει και ζημιές και καταστροφές και θύματα. Και αν σκεφτούμε ότι. Και βάλουμε στο μυαλό μας αυτά που λένε. Τα προγνωστικά που λένε για το καλοκαίρι, ότι θα κάνει φρικτή ζέστη, αλλά και για την ξηρασία και ότι όσοι έχουν ευαισθητοποιηθεί με το θέμα του περιβάλλοντος και βλέπουν την άσχημη κατάσταση την οποία το έχουμε φέρει εμείς τη φύση και τη γη. Κάθε σταγόνα βροχής είναι βάλσαμο στην πληγή. Άρα δεν θα σας μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων, γιατί ακόμα και αυτά τα οποία είπαμε είναι επί της ουσίας. Έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, έχουν περιεχόμενο. Ακριβώς. Και έρισμα. Ο πράσινος πλανήτης είναι το ζητούμενο για όλους μας. Τώρα, να αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές από το ένα θέμα στο άλλο. Και πράσινος πλανήτης... είναι ο σεβασμός στη φύση και στα όντα της, γιατί με τα λύπης μου και με γέμισε θυμό εμένα, και νομίζω το ίδιο θα ισχύει και για τους περισσότερους από εσάς, εχθές πληροφορήθηκα ότι βρέθηκε χελώνα στην Άξο, στον Βυθό, από δίτες. Θαλάσσια χελώνα. Βεβαίως, μαχαιρωμένη. Δεν νομίζω ότι μαχαιρώσε κανένα άλλο ψαράκι. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Ναι. Δύο σώθηκαν. Νωρίτερα αυτή δεν είχε την τύχη τους. Το έχουμε δει. Εδώ σκοτώσανε πέρσι το καλοκαίρι. Πρόπερσι, δεν θυμάμαι τον Κωστή, τη Φώκια στην Αλόνισο. Τον Κωστή, ο οποίος βγήκε κάτω από το σπίτι μας στην Αγκάλη και τον οποίο έσωσε σε πρώτο και σημαντικότερο επίπεδο ο Κώστας, ο Μπογιατζίδης, είναι και μέλος και του Σύνου και χωροφύρου μας. Με ευαισθησίες, ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και με πήρε τηλέφωνο, ήμουν η πρώτη την οποία πήρε τηλέφωνο και από εκεί και πέρα στήθηκε μία γέφυρα σωτηρίας για τον Κωστή, τώρα ξέρετε και γιατί ονομάστηκε έτσι. Όμως κάποιοι συναλλαγούν ναι, να μην το τρέχουμε όμως, να πούμε πάλι εδώ ότι μία γέφυρα σωτηρίας την οποία δεν θα μπορούσαμε να στήσουμε χωρίς την βοήθεια της κυρίας Ευθαλίας Παπαδοπούλου, της δημάρχου μας και βέβαια της ΜΟΜ και των ανθρώπων της και τους ευχαριστούμε. Αλλά δυστυχώς το πλασματάκι μας κάποιος το περίμενε. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ότι ενώ... Το ίδιο συνέβη και με τη χελώνα τώρα. Θεωρούν οι ψαράδες ότι τους ενοχλεί η χελώνα, το δελφίνι, η φώκια. Εμείς πόσο τα έχουμε ενοχλήσει αυτά τα πλάσματα και όλα τα πλάσματα στον πλανήτη. Έχουμε επέμβει στη ζωή τους, στο περιβάλλον τους, στις οικογένειές τους, στα σπίτια τους. Εάν γίνει λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων, υπάρχει χώρος για όλους. Εδώ. Δεν είμαστε για να διαφεντέψουμε αυτόν τον πλανήτη. Τον πήραμε δανεικό έτσι από προηγούμενες γενιές και οφείλουμε να τον παραδώσουμε τουλάχιστον στην ίδια κατάσταση, για να μην πω καλύτερη, στις επόμενες γενιές, γιατί αλλιώς θα μιλάμε για κάτι πεπερασμένο. Θα έχει ημερομηνία λήξεως. Με μαθηματική ακρίβεια. Οπωσδήποτε. Και δεν είναι δυνατόν να ακούμε, Μαρίνα, το αυτά, ο Θεός. Δηλαδή, ακούω αυτά τα. Αυτά είναι για μας, ο Θεός μας τα.
θυμόμαστε το Θεό όταν θέλουμε. Ναι. Μας τα έδωσε. Δεν μας είπε να. Οικονόμο μας έβαλε στην ενέργεια του. Αλλά ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, ακόμα και αν δεν το δούμε έτσι από αυτήν την πλευρά, μην το προσεγγίσουμε έτσι, ξέρουμε ποιο είναι το καλό μας. Είναι δυνατόν ποιος θέλει να καταστρέψει το σπίτι του. Δηλαδή, θα είναι κάτι. Και γιατί δηλαδή εμείς είμαστε πάνω από όλα τα άλλα όρια. Καλά, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε. Δεν θα τελειώσουμε δηλαδή, ποτέ. Ναι, δεν θα τελειώσουμε. Θα φάμε τη δική μου θέση. Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω. Δεν μπορούμε να γιατί και σήμερα να ορίσετε τώρα με τον ακτιβισμό. Σήμερα αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ασκηθεί έφεση, να πάει δηλαδή σε δεύτερο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης. Ένας ένα δίποδο ον, το οποίο το 2021, ναι, νομίζω το 21, στην Θεσσαλονίκη έβαλε το pitbull του, άλλη περίπτωση αυτή, όχι πρόσφατη αυτή των ημερών την οποία τρέχουμε, έβαλε το pitbull του να σκοτώσει ένα δεσποτάκι, τον λέω και ένα πολύ σκυλάκι, και ο ίδιος το μαχαίρωνε κιόλας. Για να το γυμνάσει το σκύλο. Δηλαδή υπάρχει βίντεο, βρέθηκε και τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Δεν το σχολιάσω. Είναι πολλά, αλλά θα πούμε, γιατί αυτά θα πούμε σε άλλη εκπομπή και ναι, με καλεσμένους εδώ και θα πούμε και πράγματα. Ας γυρίσουμε στις ευχές, γιατί το βαρύναμε. Ευχές. Ευχές να είσαστε πολύ χρόνες κορίτσια, οι Ειρηνούλες. Στο νησί έχουμε πολλές. Υπάρχει και σε αντρικό όνομα, Ωραίος, οπότε Ειρηνέως βέβαια είναι συνήθως, αλλά στο νησί δεν το έχουμε το όνομα. Έχουμε. Θα πούμε στις Ειρήνες λοιπόν του νησιού χρόνια πολλά. Και θέλω σε όλη τη Ελλάδα στις Ειρήνες. Ιδιαιτέρως στην Ρένα τη Βραχάμη, ναι, η ταλεντάρα μας. Η Ειρήνη Βραχάμη, όπως θέλει. Την καλλιτεχνάρα μας. Η Ειρήνη η Βραχάμη είναι μία καλλιτέχνηδα με δικό της ύφος, με προσωπικότητα, είναι αυτό που λέμε η ζωντανή παράδοση του τόπου μας, η οποία έχει φτάσει στο σήμερα, έτσι με ένα δημιουργικό τρόπο και όχι μόνο. Ελπίζω είχαμε τη χαρά, θα την έχουμε, της το ζήτησα. Ελπίζω να μας θυμίσει με την παρουσία της. Ούτως ή άλλως συνεργαζόμαστε και έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα μαζί. Κάναμε το πρώτο βήμα φέτος στη πέρυσι στη Φολέγανδρο το Σεπτέμβριο για τα μικρά ασιατικά. Νομίζω ότι συστήσαμε και στους συμπατριώτες μας με έναν άλλον τρόπο. Πέρα από το καλά, στον κόσμο, στο ευρύτερο κοινό έχει συστηθεί. Πώς το λέμε, περίμενε, και να το πούμε έτσι και λίγο. Και έχει κάνει γκέλ. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία βέβαια. Όμως εγώ θέλω εδώ, από εδώ, να ευχηθώ και στη συνεργάτηδα φίλη, συμπατριώτησα, έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο. Πολύ γλυκό άνθρωπο. Πολύ γλυκό άνθρωπο, θα σας τον συστήσουμε τώρα. Είναι, και μάλιστα είναι εκείνη η οποία εμένα με έχει μοιήσει παιδιόθεν, εξ απαλώνων ήχων, στα της φιλοζωίας. Αναφέρομαι στην Ειρήνη την Καλατζοπούλου, στη Φολέγανδρο την ξέρουμε ως Ρινάκη, του Τζάνι Ντριώτη. Ο πατέρας της ήταν ένας από τους καλύτερους πετράδες του νησιού, γιατί έτσι να πούμε τα της παράδοσης, και μας έχει δώσει την τεράστια χαρά να δεχτεί, να τρέξει τη στήλη της μαγειρικής της εκπομπής μας, η οποία θα ονομάζεται «Μαγειρεύοντας Φολεγανδρίτικα». Θα είναι κάποια λιγόλεπτα βιντεάκια, ναι, με, ναι, 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 συνταγές και την εκτέλεση παραδοσιακών εδεσμάτων της Φολεγάνδρου. Και όχι μόνο, αλλά και άλλων εδεσμάτων, τα οποία θα μαγειρέψει, και, αλλά με τον παραδοσιακό τρόπο θα μαγειρέψει και θα δούμε και τις. Τέλος πάντων, θα κάνουμε και την πλαισίωση, θα πούμε από πού, πώς, γιατί. Ήδη σας έχει ετοιμάσει δύο λαχταριστές συνταγές, είναι, δεν θέλω να σταματάω. Επειδή είναι καθαρά τεχνικό το θέμα, εξού και ναι, δεν έχουμε και το σήμα της αρχής, το οποίο έχει φιλοτεχνήσει και επιμεληθεί ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ το φιλοτέχνησα, για να τα λέμε και μαζί με εσένα, και το επιμελήθηκε και το υλοποίησε ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος με κάποιες πινελιές έτσι από την Ευγενία την Ελκύβη. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να είναι έτοιμα όλα και μακάρι, να μπορέσουμε τουλάχιστον γιατί στην επόμενη το σήμα εκπομπή της εκπομπής και να δείξουμε και κάποια από τα βιντεάκια που έχουμε ετοιμάσει με την Ειρήνη. Ή αυτό ή μια άλλη έκπληξη. Θα έτσι και αλλιώς. Δεν τα λέμε. Θα αναρτηθεί στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, να την ευχαριστήσουμε λοιπόν, και είναι μια στήλη την οποία θα παρουσιάζει μαζί με την κόρη της, την αντιπρόεδρο του Σύριου, την Κατερίνα την Καλατζοπούλου, διότι κοιτάξτε να δείτε πώς το έχουμε στήσει.
είναι η μαμά και η κόρη στην κουζίνα τους και είναι κάτι αληθινό. Και είναι όντως αληθινό, πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον σύζυγο της Καταρίνας της Καρατζοπούλου, τον Γιάννη τον Χατζηδημητρίου, είναι οικονολήπτης μας, είναι συνεργάτης μας. Δεν τον είχαμε το καλοκαίρι στο νησί. Φάνηκε η απουσία του, δεν πειράζει. Εντάξει, την επόμενη φορά, ευχαριστούμε. Έχει επιμεληθεί τα βίντεο. Θα τα δείτε όλα αυτά, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα το αφήσω εδώ. Βέβαια. Θα προγραμματιστούν και θα είστε στην ημέρα. Και με τις εναλλακτικές των συνταγών είναι πολύ οργανωμένο, πολύ τακτοποιημένο, πολύ μελετημένο και ξανά ευχαριστούμε και την Ειρήνη και την Κατερίνα και τον Γιάννη. Θα τα δείτε να αυτά. Να πούμε λίγο τα νέα, κάποια νέα για τις ημέρες, κάποιες ημερομηνίες, κάποιες μνήμες της ημέρας. Να πούμε ότι πέρα από τις ευχές και την χαρά της του Μαΐου, είναι και μια θλιβερή ημέρα. Σαν σήμερα πριν, το 2010, έγινε το γνωστό δυστύχημα στη Μαρφίν. Χάθηκαν τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων η μία κοπέλα ήταν έγκυος. Να είναι αναπαιδευμένη η ψυχή τους, να ευχηθούμε να μην γίνονται τέτοια πράγματα, να μην θυσιάζονται άνθρωποι εξαιτίας της χαζομάρας, βλακείας, ανοριμότητας, ασκεψίας κάποιων θερμοκέφαλων. Να, και τώρα σε αυτό για την απερισκεψία, άμα τελειώσα θα πω. Γιατί κλείνουν σπίτια, χάνονται νέοι άνθρωποι, ήταν νέοι άνθρωποι, ορφάνευσαν παιδιά. Ένα παιδί δεν γεννήθηκε, ένα άλλο χάσει τη μαμά του. Αυτά να μην γίνονται. Να προσπαθείς, θα μου πεις, εντάξει, τι να κάνεις. Αλλά να μην συγκαλύπτουμε και να μην καλύπτουμε αν ξέρουμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Είναι θλιβερό. Ήθελα να το πω αυτό, δεν μπορώ να το πω. Θυμάμαι με εκείνη τη μέρα, ήμουν κάτω στην Αθήνα. Ήταν να κατέβω και δεν είχα κατέβει γιατί είχα ακούσει και πάλι φωτιά για ένα κτίριο. Ήταν τραγικό, δηλαδή μαθαίνουμε τα νέα του ραδιόφωνο και δεν όσο να κάνει την εικόνα, να έρθει η εικόνα, ήταν φρικτό. Τέλος πάντων, πέρασε. Βαρύ, βαρύ. Επειδή τώρα, κοίτα, μου έδωσες το πάσο, μου έδωσες το γέφυρα για κάτι το οποίο ήθελα να πω αργότερα. Είναι μια αποκλειστικότητα της εκπομπής απόψε. Για το θερμόν της κεφαλής, δηλαδή για την αποκοτιά, την κακώς εννοούμενη, την αμυαλιά, την απερισκεψία, πείτε το, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Σήμερα λοιπόν ένα σχολείο της Αττικής πήγε περίπατο στον Φλίσβο και εκεί κάποια παιδιά του Λυκείου έβαλαν στοίχημα με έναν συμμαθητή τους ότι αν βουτήξει στη θάλασσα θα του δώσουν 40 ευρώ συγκεκριμένο ποσό. Το παιδί βούτυξε, πήδηξε στη θάλασσα, προφανώς έπαθε σοκ το νερό. Ήταν κρύο, σήμερα είχε φρικτό κρύο εδώ πέρα στην Αθήνα. Και αυτό ένα ζώο. Χειμωνιάτικος καιρός. Ναι, χειμωνιάτικος. Καμία σχέση, το κάνει καλοκαίρι. Και φύσαγε και πρέπει να έχει φτιάξει και η θάλασσα. Το παιδί έπαθε πανικό, άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Κόντεψε να πνιγεί. Και εδώ τώρα εγώ πολύ περήφανη θα πω ότι είναι από τα παιδιά της καρδιάς μου. Βούτυξε στη θάλασσα και έσωσε το συμμαθητή του. Και επειδή πλησιάζουν και οι πανελλαδικές και μιλάμε, τα παιδιά καταλαβαίνουν τι λέω, για πρότυπα, για είδωλα. Και ξέρω ότι τώρα αυτό το παιδί της καρδιάς μου, το οποίο με ακούει, και είναι ένα σεμνό παιδί γιατί είναι και μια συγκροτημένη προσωπικότητα, τώρα θα ερυθριά, θα έχει κοκκινήσει. Αλλά... Δεν το βλέπει κανείς. Ναι. Είναι μόνος του. Είναι ο... Θήταντζ, δεν θα πω τα αρχικά του μόνο, θα πω. Θήτανή, να το πω μάλλον, όπως είναι αρχικά. Ξέρω ότι μπορεί να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά κανείς δεν, εκτός από τους συμμαθητές του, δεν ξέρουν για ποιον πρόκειται. Εγώ όμως θέλω να πω ότι αυτό το παιδί είναι ένα πρότυπο. Ναι. Γιατί με το θετικό πρόσημο. Αυτό, διότι είναι ένα παιδί ως προσωπικότητα ολοκληρωμένη, ένα συγκροτημένο άτομο, ένας άριστος μαθητής. Αυτό το βάζω για να το βάζω και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Και είναι άριστος επειδή έχει γνώσεις, έχει και επίγνωση των γνώσεών του, συνειδητοποιημένα μελετά. Είναι πραγματικά ένα παιδί με το οποίο χαίρομαι να συνομιλώ. Περνάμε από τον Καβάφη στην ιστορία και τέλος πάντων
ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ένα παιδί μοντέρνο. Ένα παιδί του σήμερα. Αυτά. Και είναι το ελπιδοφόρο της νέας γενιάς. Θα σου πω όμως κάτι. Αυτό που είπες τώρα σε μεγαλύτερη κλίμακα το είχαμε δει και στο θανατηφόρο δυστύχημα στα Τέμπη. Ναι. Που ένα παλικαράκι, 20 χρόνων, 18-20 χρόνων, δεν θυμάμαι. Αυτό είπα για την Αγία. Με κίνδυνο για τη ζωή του προσπάθησε και έσωσε πολλούς ανθρώπους μας. Τελικά. Άρα να το κύκλιο σχήμα. Η νέα γενιά δεν είναι ελπιδοφόρο. Οι γενιές αυτές. Βεβαίως. Ακριβώς. Ποιος παντού τα πάρει. Όπως. Μα δεν είναι μόνο στη νέα γενιά. Και στα νέα παιδιά. Και στη δική μας. Γιατί τα λένε αδιάφορα τα νέα παιδιά. Έχει να κάνει. Καθόλου. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ ευαίσθητα και έχει να κάνει και με τα ερίσματα που έχουν τα παιδάκια. Δηλαδή, και με τα ερίσματα και με τα ερεθίσματα. Μπράβο, και με τις προσλαμβάνουσες. Και το περιβάλλον, και το οικογενειακό και το σχολικό. Μας έλεγε τις προάλλες ο Μιχάλης πόσο ελπιδοφόρα είναι η νεολαία της Φολεγάνδρου και πόσο ταλαντούχα είναι τα παιδιά και πόσο πρικισμένα είναι τα παιδιά που, συγγνώμη που το λέω ακόμη, ίσως και οι ίδιοι γονείς δεν έχουν διαπιστώσει την αξία των παιδιών τους. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, όταν είσαι και από μέσα δεν το βλέπεις. Όταν βλέπεις το παιδί σου μεγαλώνει από το 0 χρόνο και έχει φτάσει στα 17, το βλέπεις ίδιο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι αλλαγές. Ο άνθρωπος που έρχεται απ' έξω, η απόσταση ο ξένος, δεν σου αφήνει να δει. Ακριβώς. Θα δει και το καλό και το στραβό. Θα δει και την αξία σου, θα δει και το πρόβλημά σου. Και θα μπορεί να κρίνει. Και πόσο μάλλον άμα είναι ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής και ένας δάσκαλος εδώ, φίλο μας ο Μιχάλη, που είναι πολύ ευαισθητοποιημένος και πολύ ευαίσθητος. Έτσι είναι. Οπότε ξεχωρίζει και διακρίνει και βοηθάει τα παιδιά. Όταν υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι δάσκαλοι, να υπάρχει ελπίδα για τα παιδιά μας. Ναι. Ναι, υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Ναι, υπάρχουν παιδιά με συνέστηση. Τα παιδιά δεν είναι. Η σημερινή κατάσταση τα έχει κάνει ίσως να γίνουν αδιάφορα. Το άγχος, ο εγκλεισμός, 1,5 χρόνο που όλα τα παιδιά δεν ερχόντουσαν σε επαφή με τους φίλους τους. Ήτανε μπροστά σε ένα κομπιούτερ, μιλάγανε, κάνανε μάθημα, δεν παίζανε, δεν βγαίνανε έξω. Όλο αυτό επηρέασε την ψυχολογία τους, τον ψυχισμό τους. Οπότε τώρα που πάλι είναι ελεύθερα. Ας τα σπρώξουν τα παιδιά να είναι με τους φίλους τους. Μπράβο, Μαρίνα. Εξαιρετικά. Είναι η θεωρία από την έκθεση έκφραση, παιδιά, οι νέοι. Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι ακριβώς. Όχι, εννοώ ότι αυτό. Είναι αυτό που νιώθω, ότι τα παιδιά πρέπει να βγουν να παίξουν, πρέπει να είναι παιδιά. Δεν μπορούν να μεγαλώνουν πριν την ώρα τους. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο άλλο θέμα αυτό. Άλλη εκπομπή. Πρέπει να ξαναφέρουμε τον Μιχάλη να μας πει και ακόμη παραπάνω πράγματα. Τέλος πάντων, αλλά τα παιδιά είναι ευαίσθητα. Τα παιδιά έχουν ευαισθησίες, τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ευαίσθητα και ευαισθητοποιημένα. Και, ναι. Και να δεις, παιδιά, από την άλλη. Χτες, στη Σερβία στο Βελιγράδι, έγινε ένα τραγικό γεγονός. Ένας μαθητής 14 χρονών. Και άλλο ένα έγινε. Αυτό έγινε σήμερα, είναι άλλο. Είναι άλλο, το ξέρεις. Ένας μαθητής 14 χρονών μπήκε σε ένα σχολείο και σκότωσε το φύλακα και 8 παιδιά, νομίζω. 8 παιδιά. Νομίζω είναι σημαντικά. Και αυτό ήταν γιατί είχε υποστείλει bullying. Σχολικό εκφοβισμό. Οπότε και γι' αυτό το παιδί έφτασε κάπου. Και το σημερινό ήταν για λόγους ρατσισμού. Έτσι, ρατσιστικό. Αυτό το περιθωριοποίησε. Και λέω τώρα, το bullying. Τα παιδιά, όσο ευαίσθητα είναι άλλο και τόσο σκληρά μεταξύ του. Γιατί μιλάνε τη γλώσσα τη αλήθεια. Δεν έχουν την διπλωματία σε εισαγωγικά των πιο μεγάλων να καλύψουν τις πράξεις, να πούν αυτό που θες να ακούσεις, να αν θεωρήσουν ότι θα σε στεναχωρήσουν να μην στο πούνε, γιατί είναι η διπλωματία που χρησιμοποιούμε εμείς οι πιο μεγάλοι. Θα σου πω ότι είναι, Μαρίνα, αυτό που λέγανε, που λέμε και υπάρχει και σε λαϊκά κείμενα, λαϊκότερο, που πείτε το πώς θέλει, τέλος πάντων, είναι η αψάδα της ηλικίας, η αψάδα της νιώτης. Τα παιδιά δεν φιλτράνε. Αν λοιπόν δηλαδή, δεν εκτονωθούν, τα παιδιά δεν βγουν έξω να εκτονωθούν στη χαρά, στο παιχνίδι, στον έρωτα, στο φλερτ. Γιατί όταν είσαι 17-18 χρονών, η ψυχή σου ζητάει ωραία πράγματα. Και είσαι κλεισμένος μπροστά σε ένα κομπιούτερ. Δεν είχα προετοιμαστεί ότι θα μιλήσουμε για τους νέους, αλλά εάν θέλεις πραγματικά να το κάνουμε, θα σου πω πώς θα γίνει. Θα φέρω κάποια παιδιά της καρδιάς μου εδώ και θα μιλήσουν. Ναι. Και έχω υπόψη μου. Ναι. Ωραία. Εντάξει, αυτό ας αφήσουμε λίγο. Λοιπόν. Γιατί θα μας τα πούν τα ίδια τα παιδιά. Αφήνουμε και αφήνουμε 3-4 τελείες, 5-6 για μια άλλη εκπομπή. Το αφήνουμε αυτό. 3. Εκτός και αν έχεις σκοπό να βάλεις κι άλλους συνιστήξεις, θα βάλεις 4. θέλω λοιπόν να πω ότι ναι, υπάρχει ελπίδα για τα παιδιά μας. Δεν θεωρώ ότι. Και αυτό που ακούμε ότι εμείς τα χρόνια αυτά δεν ήμασταν έτσι. Όχι. Μπορεί να μην ήμασταν έτσι, ήμασταν διαφορετικά.
Είχαμε άλλα στραβά κι εμείς. Κάθε γενιά έχει τα στραβά της. Δεν είναι η προηγούμενη γενιά πιο καλή από την τωρινή. Και μας τότε μας φωνάζει μόνοι μας. Εμείς τότε. Σε πάει πίσω. Ναι, πάει πίσω αυτό το πράγμα. Όλοι τα ίδια. Είναι όχι, δεν θέλω. Τη θεωρώ δεδομένη. Γιατί έτσι είναι. Μη θεωρείς τίποτα δεδομένο, αλλά όντως εν προκειμένου, εν πωλής ναι, είναι έτσι. Έτσι. Εν πωλής. Εντάξει, κάποια σημεία. Λοιπόν, συνεχίζουμε από την δεδομένη. Ναι. Δεν έχουμε πάει τη συζήτηση. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει να λέμε για το σαν σήμερα, φαντάζομαι, και κάπως ναι, εκεί. Και εσύ είπες για το Χελώνα, είπες για το. Όχι, το σαν, αυτό είναι το σήμερα, το όντως σήμερα, σήμερα, όχι ναι, το σαν σήμερα. Στο σαν σήμερα ήταν τα περί της Μαρφήν. Ναι. Στο σαν σήμερα, το άλλο σημαντικό είναι το 553, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος για την καταδίκη της αιρέσεως του μονοφυσιτισμού. Κάτι επίσης σημαντικό είναι για τα δεδομένα των Κυκλάδων ότι το 1821, σαν σήμερα, ο Ευάγγελος Ματζαράκης στη Σαντορίνη σηκώνει το λάβαρο της Επανάστασης. Και να γιατί λοιπόν οι Κυκλάδες δεν έχουμε μία ημέρα, ας το πούμε έτσι, συγκεκριμένη του ξεσηκωμού. Ναι, με την έννοια ότι μάλλον της απελευθερώσεως, να γιορτάζουμε την απελευθέρωση, διότι ευθύς εξ αρχής μπήκαμε σε όλο αυτό. Και ευθύς εξ αρχής, με το που πλέον ιδρύθηκε, ορίστηκε, υπήρξε και στα χαρτιά το 1830 το ελληνικό κράτος, οι Κυκλάδες ήταν εκεί, ήταν μέσα. Οπότε δεν είμαστε όπως τις άλλες περιοχές οι οποίες σταδιακά απελευθερώθηκαν. Ωραία. Μας δόθηκαν τέλος πάντων. Το είπαμε. Οπότε το είπαμε και αυτό και να πούμε ότι κάτι το οποίο εγώ κρίνω σημαντικό. Σημαίνει και το νομίζω New Frame, αν ναι, υπάρχει κάποιος που να γιορτάζει. Και το 1980, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο επωνομαζόμενος και εθνάρχης, από την ιστορία, αυτή είναι προσωνύμια της ιστορίας, ορκίστηκε για πρώτη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ποιος ήταν, τι υπήρξε, είναι πλέον στην κρίση της ιστορίας, έχει αποφανθεί, δεν θα το πούμε σήμερα εμείς εδώ, απλώς το καταθέτουμε και αυτό. Είπαμε ότι θα πούμε, θα κάνουμε συμπληρώσεις. Δεν θυμάμαι αν ήταν τώρα στην προηγούμενη ή στην προπροηγούμενη εκπομπή. Ναι. Νομίζω ήταν στην προηγούμενη που είπες ότι έγινε το πανεπιστημιακό κέντρο γυναικών. Ναι. Ναι. Λοιπόν, στην προηγούμενη το είπαμε. Το είπες αυτό. Και, καλά, εσύ το είπες. Ναι. Και είχαν λάβει μέρος και οι γυναίκες της Φολεγάνδρου. Πολυκάνδριες. Οι Πολυκάνδριες, ναι, ο Σύλλογος Γυναικών. Και εκείνο το οποίο είδα και δεν το είπαμε, είναι ότι βραβεύτηκε εκεί, στη Σύφνο, η Βασιλική Χαστατζέρη Σουλιώτη, η οποία... μπορείς να χαμηλώσεις το κινητό σου, ναι, ναι, γιατί είναι και... η οποία είναι μαία και μέσα νομίζω σε 30 χρόνια έφερε στον κόσμο 60 παιδιά σε αντίξωες συνθήκες, δεν είναι από τη Σύφνο, τελείωσε με ευτική στη Θεσσαλονίκη, πήγε στη Σύφνο και αγωνίστηκε για να γίνει αποδεκτή και εκεί, γιατί υπάρχει αυτή οι δεύτερες σκέψεις, το κράτημα, έως και καχυποψία, τέλος πάντων για τους ξένους, αλλά κατάφερε να ενσωματωθεί εδώ στον αγώνα της και βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε σε δύσκολες περιπτώσεις των κετών. Κάτι σημαντικό είναι ότι σήμερα έχουμε και επίσημα τη λέξη συναγερμού για την πανδημία. Ναι, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη λέξη συναγερμού, τη λέξη της πανδημίας του COVID-19. Του κορονοϊού. Οπότε έχει και αυτή μία ίωση. Εισαγωγικά, θα προσέχουμε το χειμώνα να μην κολλήσουμε COVID. Όπως είναι και η γρήπη, όπως είναι και όλα τα άλλα. Και η γαστροεντερίτιδα, η ιογενής, όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, και η νοσία της αγέλης και όλα αυτά. Ήταν μια περίοδος με μεγάλο κόστος σε ζωές, ναι, σε αποξένωση, σε ψυχική σε ψυχικές ασθένειες, γιατί δεν ήταν μόνο η σωματική ασθένεια συνέπεια του COVID, ήταν και η αποξένωση, και το άγχος και το στρες και όλο αυτό που ήταν μπροστά στο άγνωστο. Ας ελπίσουμε να μην μας ξανατύχει κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε που δεν νομίζω. Ας φροντίσουμε να μην μας ξανατύχει κάτι τέτοιο.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή θα πεις ότι αυτό είναι σενάριο φαντασίας. Όχι. Πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, όποτε το χρειαστούν, το ξαναφέρουν στο προσκήνιο. Κάτι ανάλογο. Ας μην πιστεύω. Εγώ πιστεύω αυτό. Εντάξει, θα δούμε. Θα δείξει. Δεν είναι τυχαία γεγονότα όλα αυτά. Γιατί η φύση, ξέρεις, από μόνη της έχει κάποιες κλίδες ασφαλείας. Για όλους αυτούς τους ιούς, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά αν είναι και αυτό που ότι ξεκίνησε από τη βρώση ενός ζώου, τότε κακό του κεφαλιού μας. Τι λες τώρα σήμερα, ναι. Εσύ δεν είσαι vegetarian, αλλά θέλω να πω ότι όταν αρχίζεις και τρως ότι σου έρθει στο κεφάλι, είτε το έχεις ελέγξει, είτε δεν το έχεις ελέγξει, ούτε αν ξέρεις... Εντάξει, ας αρχίσουμε τώρα που κάτι άλλο δεν σίγουρα. Λοιπόν, πάμε ούτε σε αυτή τη συζήτηση θα μπω. Μια συζήτηση την πετάς, δεν ξέρω. Ναι. Δεν συζητάς τώρα, τι θα συζητήσουμε για ποδόσφαιρο. Θα σου πω. Όχι, θα σου πω ότι θα συζητήσουμε. Τι θέλω ακόμα να συμπληρώσω το οποίο δεν είπαμε. Στην προηγούμενη εκπομπή δεν αναφερθήκαμε στον Κωνσταντίνο Καβάφη, στον Κάπαπη Καβάφη, ο οποίος... στο σαν σήμερα που θα μπορούσαμε να είχαμε πει και δεν είπαμε, γιατί η εκπομπή μας ήταν στις 28, ενώ αυτό είναι στις 29, έκανε ένα πλήρες κύκλιο σχήμα στη ζωή, έκανε ένα ολόκληρο κύκλιο. Δηλαδή, την ίδια ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε, μάλλον ίδια ημερομηνία, στην ίδια ημερομηνία και έφυγε. Ανατελεία. Ναι. Δεν ήταν ο Μανωλικός. Το ίδιο έγινε και με τον Βασίλη Τσιτσάνη και το Μανώλη Χιώτη. Για το Χιώτη. Τι το ήξερα, νομίζω, για τον Τσάνι, νομίζω. Για ποιον το ήξερα, για ένα από τους δύο ήξερα. Και ναι. Δύο. Οπότε, συνέχισε. Ωραία, έχουμε λοιπόν τρεις. Ναι, τουλάχιστον που ξέρω και θυμάμαι. Λοιπόν, ναι, 1863-1933 και Καβάφης πάντα επίκαιρος, επικαιρικός, όπως και να το δούμε. Τι να πω τώρα, ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω ένα ποίημα τόσο μπορείς του Καβάφη, επειδή έρχεται και πλησιάζουν και οι μέρες των εξετάσεων, διότι από εκεί και πέρα τα παιδιά της τρίτης λυκείου θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, θα είναι ακαδημαϊκοί πολίτες, μπαίνουν και στο πανεπιστήμιο κτλ. Και το εύχομαι σε όλα τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω σήμερα ή αν θα το κάνω σε επόμενη εκπομπή. Νομίζεις ότι επειδή... Το έχω εδώ μπροστά μου, γιατί... Διαβάσαι στο παιδί. Επειδή είναι κάτι, ναι, και θα το αφιερώσω και σε αυτό το παιδί της καρδιάς μου, το οποίο σήμερα επέδειξε αυτόν τον ηρωισμό, γιατί λατρεύει τον Καβάφη. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις. Μες στην πολύ συνάφεια του κόσμου, μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Αυτό. Με όλη μου την αγάπη και τα παιδιά ξέρουν. Τι είπα. Αυτό ήταν αποκλειστικά με πολύ έτσι, συγκεκριμένους αποδέκτες, τα παιδιά, τους νέους, τα παιδιά της τρίτης λυκείου κυρίως. Να πούμε άλλη μια φορά ότι στη σελίδα μας Φολέγανδρος και Παραλίλου στο Facebook μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις επισημάνσεις σας. Επίσης και στο email μας Φολέγανδρος και Παραλίλου, papakigmail.com. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις επισημάνσεις σας, τις υποδείξεις σας. Να πω ότι καλησπέρα μας στον κύριο Μαζούρεκ, μας έστειλε ένα μήνυμα, μας ακούει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης και στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Κωνσταντινίδη τον Παναγιώτη. Εντάξει, άλλοι μόνο που δεν θα μας βλέπανε, εντάξει, ξέρουμε όλοι ποιοι. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί, εγώ βλέπω εδώ, υπάρχει σε συνεχή ροή τα μηνύματα έρχονται, εγώ όμως το είχα θόρυβο. Καταλαβαίνω γιατί το είπες, διότι... να σας ευχαριστήσουμε για την πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μας βλέπετε. Ξέρουμε ότι είστε πολλοί εσείς οι οποίοι μας βλέπετε. Και αν δεν μας βλέπετε απευθείας, μας βλέπετε. Ναι, αυτό οι περισσότεροι μας βλέπετε κιόλας. Στέλνετε στα προσωπικά μας μηνύματα εντωμεταξύ. Αυτό είναι και λίγο αστείο.
τηλέφωνο σταθερό, τηλέφωνο κινητό, mail τα προσωπικά μας. Λίγο όμως, όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό και ως προς αυτό, αλλά θα θέλαμε για να φαίνεται και η κίνηση και στη σελίδα, καταλαβαίνετε. Αυτό, μόνο αυτό. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, ευχαριστούμε και για τα σχόλιά σας, τα θετικά, τα αρνητικά, ναι, της σημάσης σας. Γιατί και εμείς είμαστε... Είναι συγκινητικό, γιατί είπαμε, είμαστε... τώρα το χτίζουμε. Τώρα. Άσχετη με το χώρο και ό,τι μας λέτε και μας επισημαίνετε... Αλλά όχι αλεξιπτωτιστέ, ήρθαμε για να μείνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνουμε τώρα τις ανιχνευτικές πτήσεις. Και σιγά σιγά θα... είπαμε, θα το χτίσουμε όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και να έχει. Ευχαριστούμε ειλικρινά. Επίσης βλέπουμε, για να το πούμε και αυτό, και ότι στη σελίδα μας στο Facebook του Κέντρου Γεωγραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου Σύριος έχουν προσθεθεί πολλά μέλη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που, αν και με χρονοκαθυστέρηση 30 ετών... Επαναλαμβάνεις ότι είπα εγώ σου πριν, δεν πειράζει. Το λέω έτσι για να ακούσει κάπως. Δεν πειράζει. Μας μάθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Είμαστε με ΙΤΑ, ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Τώρα γίναμε ακόμη περισσότεροι, οπότε τώρα είμαστε με ΕΙΟΤΑ ακόμα περισσότεροι και ευελπιστώ ότι θα γίνουμε και ακόμα περισσότεροι. Γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά και ωραία πράγματα τα οποία τα ετοιμάζουμε και θα τα δείτε σύν το χρόνο, προοδευτικά, έτσι, εν πρόοδο δηλαδή όλα αυτά. Και μιας και μιλάω για, εντάξει, για τον Σύριο, έτσι να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, και μιλάμε και για χορούς και τα λοιπά και τα λοιπά, και είδα και το δρόμενο για τον Μάη. Ναι. Βέβαια δεν τους βοήθησε και ο καιρός. Δεν βοήθησε ο καιρός, η αλήθεια δηλαδή, είναι... Ναι, αυτό το χώρο με τα ελαφριά ρούχα φέτος δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν. Πιο πολύ σαν χριστουγεννιά την παρέλαση. Ναι, θέλω να φανταστώ βέβαια και να αποδώσω σε αυτό. Θα ήθελα να αποδώσω και σε αυτό το... Και όλα, τη διάθεση, γιατί ήταν μια διάθεση περισσότερο επιταφιακή, δηλαδή πένθυμη. Αλλά τέλος πάντων, το πομπικό στοιχείο όμως υπήρχε, εντάξει, με κάποιες, πώς να πω, παράτερες ανακατατάξεις, αλλά εντάξει, ήταν εκεί όμως, ήταν εκεί και μ' αρέσει έγινε που το κρατάμε και έγινε αυτό ευελούμε. Να μείνει το έθιμο, να μείνει αυτή η χαρά που είχαν οι παλιοί. Ναι. Ελπίζω το χρόνο καλύτερα. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είδα ότι φέτος ίσως Μάης ήταν και ένας... Χρόνο. Όχι, κάτσε, αυτό θέλω να το πω. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Μάης φέτος ήτανε... Ο κύριος Ζανής Βενιός είναι ο Λαουτιέρης, ο οποίος είπαμε παραδοσιακός. Ναι, έχει δώσει στο νησί και όχι μόνο και στην Ελλάδα την επόμενη γενιά του τα εγγόνια του. Ούτως ή άλλως και ο μεγάλο. Είχαμε αναφερθεί στο Γιάννη και στον Τζάνι. Εντάξει, έχει δύο αργείς τώρα, ναι. Αλλά είδαμε χαρά. Και δύο από τους δικούς μας χορευτές, τα δικά μας παιδιά εκεί, τον άλλο πολύ καλό χορευτή και του Σύριου, τον Δημήτρη, τον Μαρινάκη, με τη σύζυγό του να χορεύουν μπροστά. Είδα ότι έπιασαν δίπλα τους νέα παιδιά για να χορέψουν. Εντάξει, θεωρώ ότι εν καιρό θα βρείτε τα πατήματά σας κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε ένα πρόσωπο το οποίο γιόρταζε του Αγίου Γεωργίου και εγώ δεν του ευχήθηκα. Και είναι ένα κεφάλαιο για τον τόπο, γιατί είναι ο Γιώργος, ο Γαβαλάς, τώρα τι να πω, το άλλο δεν θα το πω, του Αχιλλέα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός λιθοξός πετράς, φτιάχνει τις ξερολιθιές με τον παραδοσιακό τρόπο. Είχε δάσκαλό του τον Κωνσταντίνο Άγα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τον ψάλτη μας. Άλλη μια πολύ ωραία παραδοσιακή, βυζαντινή επίσης φωνή και βυζαντινή. Και την καλησπέρα μας στον κύριο Κώστα. Ναι, και το σεβασμό και την αγάπη μας. Ναι. Κάτι έχουμε σκεφτεί, κάτι συζητάμε σχετικά με να κάνουμε τον κύριο Κώστα Άγαθα, τον κύριο Κωνσταντίνο Άγαθα, θα μιλήσουμε απευθείας. Αλλά πρέπει να πω για τον Γιώργο τον Γαβαλά ότι ο ίδιος είναι ένας χορευτής παραδοσιακός, έχει ένα ιδιαίτερο δικό του τρόπο χορευτικό, αυτό που λέμε στυλ, αυτό το οποίο λέμε στυλ. Έκανε σχολή, θα λέγαμε. Η διαφορά όμως, παιδιά, είναι ότι
τις φιγούρες τις κάνει με τον τρόπο αυτόν τον οποίο πήρα την περισσότερη νέη, απευθύνομαι στην νεολαία του νησιού, όμως κάνει και το βήμα το βασικό και απλώνεται στο χώρο. Δείτε τους λίγο, γιατί αναφερθήκαμε στο Χριστόφορο το Διβόλι, αλλά τώρα έπρεπε να πω και για τον Γιώργο τον Γαβαλά και τον Δημήτρη τον Μαρινάκη, το είπαμε κιόλας. Δείτε τους λίγο, γιατί αυτά τα πρόσωπα, αυτοί οι χορευτές, είναι φωλέγανδρος. Είναι η παρακαταθήκη μας. Είναι αυτό το οποίο θα αφήσουμε μετά. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε, να σας το πω, να το πουλήσουμε, να, έτσι, σε εμπορικούς όρους. Να το πω και έτσι. Να πω, να προωθήσουμε, να προβάλλουμε. Αυτό είναι το διαφορετικό της φωλεγάνδρου. Βέβαια, να πω το άλλο, ότι... Και στην Άξο χορεύουν σε τρεις... Ναι, κυρία, είναι λογικό και ευνόητο ότι ο κάθε χορευτής έχει το δικό του στυλ. Αυτό το είπαμε ήδη και στην προηγούμενη. Όμως, από το να πούμε ότι ο κάθε ένας έχει το δικό του στυλ και δεν μπορούμε όλοι να χορεύουμε στον Γιώργο ή τον Χριστόφορο, απέχει παρασάγκαστο να χορεύουμε όλοι το ίδιο, το μα αυτό γίνει τελικά. Μηχανιστικό, το σαν μας έχουν κουρδίσει και να πηγαίνουμε όλοι με τον ίδιο, το ίδιο μοτίβο και το ίδιο βηματάκι, θεωρώντας τι. Ο χορός είναι έκφραση. Αν μέσα από το χορό δεν εκφράζεις την ψυχή σου, και αυτό κάνουν οι παλιοί χορευτές, μέσα από το χορό τους και τη φιγούρα τους ο καθένας ξεχωριστά έδειχνε το ύφος, το στυλ του, αν ήταν πιο βαρύς, σε εισαγωγικά, ναι, επιτρέψτε μου, μάγκας. Ο Χριστόφορος ή... ο Διβόλης, ας πούμε, είναι πιο δωρικός. Ναι. Ο Γιώργος ο Γαβράς είναι περισσότερο διονυσιακός. Ναι, θέλω λοιπόν είναι... να πω ότι ο καθένας έβγαζε την ψυχή του στο χορό. Ναι. Ο πιο μερακλής, ο πιο χαρούμενος, και γι' αυτό και πολλοί από τους και ο κύριος Κώστας Οθωναίος, ο παλιός, ναι, πρόεδρος της χώρας, είναι ένας επίσης δωρικός και, ναι, έτσι με το μεμετρημένο του χορέως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από ό,τι θυμάμαι εγώ παιδάκι στα πανηγύρια. Γλέντια τα λέμε εμείς. Στα γλέντια, το Άγιο Παντελεήμον, στην Παναγία, που ήταν τα αυθόρμητα γλέντια που στείναμε μετά τον Εσπερινό. Οι εικόνες που έχω είναι ότι κάποιους, ας πούμε, στους αργούς τους χορεύανε κάποιοι συγκεκριμένοι που τους άρεσε το αργό, το μερακλήδικο. Είχε μια τεχνική, ναι, κάποιους τους γρήγορους συρτούς, που στη φωλέγανδρο δεν έχουμε πάρα πολύ γρήγορους συρτούς, δεν έχουμε συρτούς τύπου σούστας, έχουμε την τζαμπούνα, αυτό να το ξαναπούμε. Αυτό με την δεν Κρήτη, λίγο Κρήτη, τη μικρασία πρέπει να δεν το δουλέψουμε. Κρήτη, δεν έχουμε κριτικούς ήχους, έχουμε συρτό, έχουμε μπάλο, έχουμε πιο... ιωνικούς μικρασέρα. Τι θα γίνει τώρα, Μαρίνα, ναι, θα μου κάψεις το θέμα και αυτό όλοι, ναι, που κάνουμε τόσο καιρό στο ΣΥΡ. Μα τι λέμε τώρα. Είναι teaser αυτό, είναι τρέιλερ. Περνάει τρέιλερ. Stop. Θέλω λοιπόν να τελειώσω αυτό που έλεγα πριν, ότι οι πατριώτες μας, οι παλιοί, υπήρχαν άνθρωποι που θα χορεύαν μόνο μπάλο γιατί τους άρεσε ο ζωηρός ο χορός. Ή θα χορεύαν αργό συρτό γιατί τον θέλανε πιο μερακλήδικο να κάνουν τα τσαλίνια στη φιγούρα. Και απλώνονταν στον χώρο. Ναι. Ούτως ή άλλως. Απλώνονταν και αυτό που έχω πολλά χρόνια να δω σε μεγάλο βαθμό στα γλέντια μας είναι η αργή συρτή που χορεύαμε. Μάλιστα. Χορεύαν οι παλιότεροι. Αυτό που λέγανε η τεχνική που θέλει, ναι, τεχνική. Ως επιτοπλίστων, εγώ αυτό που θυμάμαι πάλι από τις μνήμες μου ήταν ότι χορεύαν συρτό αργό και στο τέλος το γυρνάγανε σε λίγο γρήγορο. Δεν χορεύανε πολύ γρήγορο και ένα αργό. Τώρα το έχουμε γυρίσει σαν να χορεύουμε σούστα. Τέλος, παιδιά. Να μάθετε τη σούστα την κριτική. Δεν κακό. Τη να σωστή. Ναι, να μάθετε το μαλευζιώτικο. Δεν κακό. Μαλευζιώτικο. Να μάθετε πεντοζάλι. Και αυτό δεν κακό. Αλλά να λέτε χορεύω σούστα κριτικιά. Και τη σάμω. Ό,τι θέλετε. Σούστες να δω. Σούστες και σουστάρισμα. Δηλαδή είναι το σύντομο. Ναι, αλλά λέω εγώ τώρα. Ναι. Δηλαδή η κίνηση που έχω δει στο συρτό των παιδιών. Τον χορεύω τη φωλέγαδρο. Το χορεύω σε μικρά βήματα, σε λίγο χώρο, αυτό θυμίζει κριτικό χώρο. Δεν το είχαμε αυτό. Ο Μιχάλης Φακάκης λέει μέσα σε ένα πιάτο. Δεν το είχαμε αυτό. Αλλά δεν είχαμε αυτό. Και αν επιμένουμε σε αυτό και από κάποιους μπορεί να θεωρηθεί αιμονικό, είναι διότι γιατί θέλουμε να κρούσουμε, ακριβώς, να κρούσουμε τον κόδωνο του κάθε τόπου. Δεν θα έρθει κανείς στη Φωλέγανδρο. Το είπα και το λέω και θα το λέω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και δουλεύουμε πολύ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έρθει κανείς στη Φωλέγανδρο για να δει διονυσιασμένους να χορεύουν τους για νέους. Να δει ένα κακό κάτι ακριβώς, κάτι το οποίο θα θυμίζει Κρήτη. Α, κάτι σαν Κρήτη. Κάτι από... Δεν θα είναι Κρήτη. Και δεν είναι και Κρήτη. Δεν είναι. Δηλαδή δεν ικανοποιεί ούτε τις συμβάσεις, ας πούμε, των συγκεκριμένων χωρών. Εμείς έχουμε πολύ όμορφους χορούς, συγκεκριμένους. Αυτούς τους οποίους έχουμε και αυτούς πρέπει, τι να πω, εμείς εδώ τους προπαγανδίζουμε, τους να προμοτάρουμε, είδες, αρχίζω και χρησιμοποιώ και τέλος πάντων, τους προωθούμε, τους προβάλλουμε, αυτό θέλουμε. Είσαι στο μούδι των ημερών προεκλογικά, Ναι, είδες. Προπαγανδίζεις, κανόνες. Λοιπόν, αυτό θέλουμε,
να λένε πάω στη Φολέγανδρο γιατί χορεύουν τον Μέρμιγκα ή πάω στη Φολέγανδρο χορεύουν την Τζαμπούνα ή πάω στη Φολέγανδρο για να δω εκείνο το Συρτό, ας πούμε, το Μερακλείδη. Να έρθουν σε εμάς για εμάς. Γιατί αν έρθουν σε εμάς για να δουν κάτι πανηγυριώτικο, έτσι και αυτό. Και που στο τέλος, τώρα θα μου πεις τώρα είσαι ρατσίστρια, είσαι... Ας πούμε, στα πανηγύρια θα μου πεις δικαίωμα και σου λέει έχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι, όλοι. Έρχεται ο ξένος και τελικά ο ξένος σε εισαγωγικά, ναι. ο μη Έλλην. Ο επισκέπτης, ο τουρίστας. Ο τουρίστας, ναι. Και πιάνει και χορεύει. Και ακούει ένα μόνο το πράγμα και λέει πιτουλέικα. Ναι, τέλος πάντων. Πιτουλένια, κάπως έτσι το λένε. Έτσι, φίλοι και συγγενείς από την Πολωνία που άκουσαν, είπαν αυτό, έτσι τους ακούστηκε ο ήχος. Δηλαδή ένας ήχος μονότονος κάπως. Ναι, κάτι το οποίο εμείς... Δεν είναι αυτό η Φολέγανδρος. Ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό. Και είναι υπέροχο. Και αυτά θα τα προβάλλουμε γιατί εμείς ετοιμάζουμε για να τα ετοιμαζόμαστε να τα δείξουμε. Στα γλέντια μας που ο Νικόλας ο Άγας, καλησπέρα Νικόλα. Και ο Θανάσης ο Άγας, αχ να τώρα είδες, πρέπει να το ξαναπώ. Και λέγανε και ο Νίκος ο Ψαρομήλικος και ο Τζάνης ο Βενιός, αυτός θυμάμαι, και ο Κωνσταντίνος ο Άγας παίζει και ο Μαδονέλης. Ναι, ναι, νομίζω. Ναι. Θα μας συγχωρήσω. Και ο Καπεταγιάννης πιο παλιά και ο Θανάσης ο Πολύς. Ναι. Ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, όλα αυτά, Μαρινάκη, συγγνώμη, αυτά είναι τα παλιά γλέντια. Όποιος τα θυμάται, και εντάξει μπορεί τα νέα παιδιά να μην έχουν τέτοιες εμπειρίες, μου οφείλουν οι γονείς να τους τα θυμίζουν. Και κοιτάξτε τώρα εδώ, να ορίστε, τώρα θα ευλογήσουμε τα γένια μας. Έχουμε αυτή την τύχη να έχουμε φωτογραφίες. Δεν πειράζει, ας πούμε ότι είναι. Έχουμε φωτογραφικό υλικό, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική συλλογή του πατέρα μας, του Γεωργίου Καριστινέου. Κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες έχουν μπει κατά καιρούς και στα ημερολόγια τα οποία κυκλοφόρησε ο Σύλλογος Απανταχού Ανομεριτών Φολεγάνδρου επιπροεδρίας του κυρίως. Ας πούμε ο τελευταίος βρακάς, βρακοφόρος όπως λέει. Αυτή τη φωτογραφία την έχουμε εμείς και έχουμε και άλλα πολλά. Και αυτό είναι και πνευματική ιδιοκτησία. Ναι, οπότε οποιαδήποτε αναδημοσίευση από εδώ και πέρα δεν θα την επιτρέψουμε, τίποτα δεν θα επιτρέψουμε αυτά. Αλλά έτσι το λέω αυτό, γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε εμείς στον Σύριο, γιατί ετοιμάζουμε και κάτι. Είναι προφανώς δικό μας. Εμείς θέλουμε βέβαια να το κάνουμε αυτό. Αυτά είναι τα ακούσματα. Αυτές είναι οι εικόνες, οι οπτικοακουστικές εικόνες. Ναι, είναι αυτή η φωτογραφία στο σκληρό δίσκο. Και αυτό είναι η Φολέγανδρος. Και πιστέψτε με, είναι τέτοιες δυναμικές, είναι τόσο δυνατές, είναι τόσο σημαντικές, ώστε θα μπορούσα με όρους δημοσιογραφικούς να πω ότι είναι πιασιάρικες και μπορούμε ναι, να τις προωθήσουμε και να τις εξαργυρώσουμε θετικά. Γιατί δεν είναι όλα χρήμα και δεν είναι όλα τώρα να τα αρπάξω, να τα πάρω. Έχει μία στόχευση. Φτιάχναν τα πειρακτικά, ξεκινούσαν ναι, ο ένας. Τα σκοπτικά όλα αυτά. Έλεγε ένα πένεμα, κάποιος άλλος απαντούσε. Αυτή ήταν η όμορφη. Ναι, και έχουμε βέβαια τον Θανάση τον Άγα, ο οποίος το κρατάει, έτσι. Και αυτό που σου έλεγα πριν που έλεγες ότι για το υλικό εσύ και... Δεν είναι μόνο αυτό, Μαρτινά μου είναι ηλικία. Δεν πειράζει. Που ένα σχόλιο, έτσι, ένα αστιάκι. Τώρα το απόγευμα έβλεπα ένα τηλεπαιχνίδι στη τηλεόραση. Με ερωτήσεις γνώσεων. Και η μία από τις ερωτήσεις ήταν ποιος υπουργός είχε βγάλει το νόμο για τα νυχτερινά κέντρα. Και έλεγε από κάτω διάφορους. Και έλεγε τον Παπαθεμελή. Στον Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Και έλεγε τον Παπαθεμελή. Και η παίχτρια λέει: δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Γιατί τι να είναι αυτό. Και ξεκίνησα και έλεγα: είναι ο Παπαθεμελή, ήταν υπουργός δημοσίας τάξης. Είπε το γνωστό τραγούδι του Λούλεζο. Και λέω τώρα τι γίνεται. Τόσο καλά τα ξέρω, ή είμαι πια τόσο μεγάλη που έχω τις μνήμες μέσα από το. Οπότε μάλλον. Και τα δύο. Ναι, γιατί μπορεί να είσαι μεγάλος και να μην θυμάσαι. Εγώ πολλές φορές. Αλλά αυτό είναι το Αλτσχάιμερ μας μεγάλο. Ναι, κοιτάξτε. Είναι αυτό που λέω εγώ, αυτό το οποίο λέω εγώ πολύ συχνά. Είμαστε αρκετά μεγάλες για να ξέρουμε πολλά. Και αρκετά μεγάλες και αρκετά νέες όχι, ώστε να τα θυμόμαστε όλα. Οπότε. Ακόμη το σώζουμε, εντάξει. Όχι, δεν κατάλαβες. Αυτό μας καθιστά επικίνδυνες. Εντάξει. Βάλτε το και σε εισαγωγικά, βγάλτε το και από τα εισαγωγικά. Το λέω εγώ. Είπαμε, έχουμε κάποια. Μα δεν είπαμε ότι αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πούμε είναι ότι
Και για τα φιλοζωικά είπαμε ότι θα έχουμε και μία στήλη εδώ, θα τα πούμε και αυτά, αλλά και τις αναμνήσεις, επειδή μιλάμε για αναμνήσεις και επειδή έχουμε την τύχη να είναι κοντά μας, πολύ κοντά μας. Δεν θα έλεγα αναμνήσεις, θα έλεγα μνήμες. Είπα αναμνήσεις και μνήμες, ναι, ξέρω, έχει μια άλλη, ναι, φέρει ένα άλλο βάρος η μνήμη, εγώ μνήμες είχα πει την προηγούμενη φορά, αλλά η στήλη ονομάζεται οι αναμνήσεις της Θείας Μέρης και του Γέννη. Θα το δούμε με την κυρία Φανή Παπαδοπούλου, τη γραμματέα του Σύριου, να το πω και σωστά αυτή τη φορά, γιατί είχα πει ταμεία. Ναι, την είχα υποφάει. Ταμεία εσύ, εντάξει, να μην το... Λοιπόν, αλλά κάτι έχουμε συζητήσει και επειδή και το σπίτι της, το πατρικό της, είναι μία παραδοσιακή θεμονιά από τα τελευταία σπίτια που ήταν αυτή, ναι, την μορφή, ναι, γιατί... έτσι χωροταξικά, ναι, ακριβώς, θα δούμε τι θα κάνουμε και στους χώρους εκείνους, εκεί ακριβώς, γιατί είναι με ανθρώπους οι οποίοι ζουν, δεν είναι δηλαδή μουσιακό, ναι, δεν είναι μουσιακός χαρτές, είναι, θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι στην επόμενη εκπομπή, επειδή θα είναι δύο μέρες πριν τη γιορτή της μητέρας, θα είναι μια γυναικεία εκπομπή. Ναι, δεν είναι θα τόσο... έχουμε θέματα γυναικεία, ναι, θέματα για μαμάδες, ναι, και κάποιος θα είναι εδώ, θα δούμε. Κοιτάξτε. Θα βάλουμε, ελπίζω να θα φτιάξει το βιντεάκι της μαμάς Ειρήνης. Να αυτό. Να μαμαδίσει και στις συνταγές. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα. Θα υποτίθεται ότι... εκπομπή για τη μαμά. Ναι, θα είναι όμως, το λέμε από τώρα, θα είναι εκπομπή αφιερωμένη... στις μαμάδες μας. Στις μαμάδες. Στη μάνα, ο σύμβολο. Αλλά το σύμβολο και ό,τι είναι για τον... με όποιο περιεχόμενο προσλαμβάνει για τον καθένα μας. Να πω κάτι. Θα εάν πω είναι. Κάτι, να πω, όχι, πρώτα, γιατί είπες αυτό. Εάν είναι κάποιο πρόσωπο, πρόσωπα εδώ. Ίσως να μην. Ναι, αλλά δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν θα παίξουμε το βιντεάκι, γιατί αν είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία θέλουμε να είναι, ναι, και περιμένουμε. Θα παίξουμε το βιντεάκι, σε περίπτωση που δεν είναι, θα παίξουμε το βιντεάκι. Θα χρειαστούμε όλο το χρόνο. Ναι, ναι. Εκεί γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ναι. Μείνετε συντονισμένοι, θα γιατί. Εκπομπή για μαμάδες. Έλα να το πω τώρα. Δεν έχετε ιδέα τι σας περιμένει από αυτή την εκπομπή. Και δεν ακούγεται απειλητικό, έτσι. Όχι. Ναι, είναι υποσχετικό. Δεν πειράζει. Πάρτε το όπως θέλετε. Διτός λόγος. Λοιπόν, πραγματικά θα το δείτε σύν το χρόνο. Είναι υπόσχεση. Τις κρατάμε τις υπόσχεσεις. Μιας που μιλάμε για μανάδες και μητέρες, θα πούμε τώρα, θα το πιάνω έτσι και να πω ότι προχθές, στην προηγούμενη εκπομπή, δεν είπαμε για τη γιορτή της Φολεγάνδρου, για τη μαγιά της, ναι, την Παναγία που γιορτάζει, η οποία είναι και μας το επεσήμανε μάνα και προστάτηδα. Η κυρία Ειρήνη Καλατζοπούλου, από εδώ και στο εξής θα είναι για όλους σας η κυρία Ειρήνη. Ναι. Έτσι, θέλετε και μαμά, Ειρήνη, δεν έχω πρόβλημα. Ευχές για την Πρωτομαγιά, μας λέει, δεν είναι μόνο εργατική Πρωτομαγιά, είναι και τη Φολέγανδρο και γιορτή. Γιατί γιορτάζουν την Παναγία τη Μαγιάτισσα, η οποία... Βοήθησε το νησί σε δύσκολες... Έσωσε το νησί από την αιωλική καταστροφή. Ναι, σε δύσκολες συνθήκες. Από πειρατικές επιδρομές. Υπάρχει και ύμνος, υπάρχει και ιδιαίτερη μνημογραφία για το γεγονός. Ναι. Να είναι και... βοήθεια σε όλο τον κόσμο η Παναγία, λοιπόν, και η μαμά. Τι κρατάω εδώ πέρα. Η μάνα Παναγία. Ναι. Και την επόμενη εβδομάδα σας υποσχόμαστε να είναι μία μαμαδίστικη εκπομπή. Ναι. Θα σας καληνυχτήσουμε. Θα σας καληνυχτήσουμε. Πέρασε η ώρα. Ελπίζω να έχω χρόνο να φτιάξω και να φέρω εδώ και... μαμαδίστηκα κουλουράκια αυτή την συνταγή μου, την οποία είναι από μαμά. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Πήγαμε λίγο πιο χαλαρά και σήμερα. Και καλή αντάμωση στην άλλη εβδομάδα. Αλλά να νομίζω είστε ότι όλοι καλά. Και ο καιρός είναι λίγο χουχουλιάρικος, ναι, και μας έριξε και εμάς. Ναι, δεν μας έχει δώσει το boost να... Το boost, το σπρώξουμε, την όφηση. Την όφηση, να βάλουμε μια πιο καλοκαιρινή αυτοδιάθεση. Στην προηγούμενη εκπομπή, να το, μέχρι τέλους διορθώνω και δεν ήθελα από αυτό. Είχα ξεχάσει να αναφερθώ, γιατί είπαμε για το θέμα του γυμνασίου Λυκείου και το όνομα, ναι, και δεν είχα αναφέρει ξανά και το όνομα του Παπαχριστοφίλου, του Ιωάννη Παπαχριστοφίλου. Βαντζή του Φώτη δεν έχουμε. Θα το πω, αυτό έχω μπροστά μου και είναι το επόμενο το οποίο θα πω. Ναι, και είναι μια σημαντική παράληψη, αλλά για τον Ιωάννη Παπαχριστοφίλου, τον οποίο ο Δήμος Μοσχάτου έχει τιμήσει, δίνοντας το όνομά του σε οδό.
Όμως και ο κύριος Φώτης Αμπατζής, ο οποίος είναι, όπως αρέσει και να λέει ο ίδιος, εγώ είμαι χαμπρόστιφο, λέγαμε. Έχει γράψει, μάλλον ήταν και το πρώτο πόνημα, το οποίο γράφτηκε για τη Φολέγανδρο, η Φολέγανδρος και το λογογραφικό διπορικό της. Το είχε χαρίσει τον πατέρα μας, ναι, να συναδελφεί και έτσι, αγάπη. Το 1988. Αυτός παλιό. Ναι. Και είναι, δεν το γνωρίζω αυτό, η αλήθεια είναι, και είναι μια παράληψη, την οποία θέλω να τη θεραπεύσουμε, θα μιλήσω μαζί του. Πραγματικά ήταν κάτι δουλειά. πάρα πολύ πρωτοποριακό. Ναι, και για τα δεδομένα της Φολεγάνδρου, το 88, τι το συζητάμε. Και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχει δει τη Φολέγανδρο της ολιστικά. Τα πάντα, από το χθες το σήμερα. Και είναι τόσο όσο, ξέρετε... Ένας άνθρωπος που έχει έρθει από την Κόσμο. Ναι, ναι, και είναι έτσι μια σύνοψη και είναι ένα εγχειρίδιο. Είναι δηλαδή τόσο όσο. Όλα. Έτσι. Είναι. Κάποια ακροθυγούς, κάποια με περισσότερες λεπτομέρειες, πιο λεπτομερός θα έλεγα, αλλά είναι όλα εκεί. Τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει πολύ. Και για τη Φολέγανδρο, γιατί κράτησε και αυτός Θερμοπύλες. Ναι, να καληνυχτήσουμε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, είναι και η περίοδος αυτή. Καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα είμαστε εδώ την επόμενη Παρασκευή. Και καλή ανταμόση. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.